Κύριε Γιαννακούρα, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, φαίνεται πως έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και θα θέλαμε να μας πείτε αν είναι έτοιμη η περιφέρεια για να τα αντιμετωπίσει. Ο χειμώνας είναι μπροστά ακόμη, ειδικά εδώ στην Αρκαδία. Ο χειμώνας είναι πιο πολύ τελευταία χρόνια, φαίνεται τα φαινόμενα είναι Φλεβάρι και Μάρτι. Εμείς πάντα είμαστε έτοιμοι. Κάποιες στιγμές οπωσδήποτε όμως τα πράγματα ξεφεύγουν, διότι τα κύματα είναι πανωτά και για πολλές μέρες. Εμείς μέχρι στιγμής να καταλάβετε ότι έχουμε ρίξει περίπου στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο πάνω από 500-550 τόνους αλάτι και έχουν δουλέψει τα μηχανήματα ατέλειωτες ώρες. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια σημεία υπήρξαν προβλήματα, τα οποία όμως ήταν πέραν των δυναμεών μας, διότι πάντα όταν υπάρχει ένα φαινόμενο, σε εμάς πάντα υπάρχει μια ιεράρχηση. Αρχίζουμε πρώτα από το εθνικό δίκτυο, στο επαρχιακό δίκτυο και αν υπάρχουν περιθώρια, προχωράμε σε δασικό δίκτυο και δημοτικούς δρόμους. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι αν πάει το μηχάνημα και είναι μπροστά ένας δημοτικός δρόμος, το καθαρίζει. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους Δήμους της Αρκαδίας και υπάρχει μια αλληλοστήριξη και αλληλοβοήθεια. Άκουσα κάποια παράπονα χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κάποιοι καθάρισαν δικούς μας δρόμους. Και εμείς καθάρισαμε δημοτικούς δρόμους. Αυτό δεν έχει να κάνει. Απλώς υπάρχουν κάποιοι δρόμοι, τους οποίους τους θεωρούμε ελάχιστον σημασίας και τους αφήνουμε τελευταίους. Δηλαδή, άκουσα τελευταία κάποια παράπονα για το δρόμο Χρυσοβίτση-Λυκόχια. Νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που έχει πολύ, πολύ χαμηλή. Λίγα αυτοκίνητα πέραν από εκεί και είναι ένας δρόμος τον οποίο τον αφήνουμε τελευταία. Γιατί ας αναλογιστούν οι Αρκάδες ότι 4-5 χειριστές ασχολούνται σε όλο τον νομό, ξενυχτάνε και δεν έχουν και αυτές ατέλειωτες δυνάμεις. Κάποια στιγμή κουράζονται και αυτοί. Και κοιτάμε λοιπόν, μας ενδιαφέρει λοιπόν να είναι το εθνικό δίκτυο ανοιχτό, να είναι το επαρχιακό δίκτυο ανοιχτό, να έχουμε ετοιμότητα για τυχόν προβλήματα υγείας που προκύπτουν, γιατί έχει τύχει προχθές συγκεκριμένα στις 5 ώρα το πρωί είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα καρδιολογικό σε ένα χωριό της Αρκαδίας. Δεν εξετάσαμε αν είναι επαρχιακό δίκτυο, αν είναι εθνικό δίκτυο, αν είναι δημοτικό δίκτυο. Τρέξαμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι, οι 4-5 χειριστές οι οποίοι δουλεύουν με πολύ και τους ευχαριστώ και πάλι δημόσια μέσα από τα μέσα ενημέρωσης για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν, γιατί έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, σε στενούς και επικίνδυνους δρόμους και παρόλα αυτά ανταποκρίνονται και τους ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμα φορά. Πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε ότι είναι χειμώνας, είμαστε στην Αρκαδία. Το λέω πολλές φορές ότι η Αρκαδία με το χιόνι γίνεται ομορφότερη και μάλιστα το χιόνι σπάει και τη ρουτίνα και τη μονοτονία και δημιουργεί και μια αισιοδοξία, έτσι και αποδείχνει από τους ψυχολόγους. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε την αλυσίδα μας όταν πάμε σε ένα ορεινό κομμάτι. Οφείλουμε να έχουμε αλυσίδες μαζί μας για να απολαύσουμε με ηρεμία το χιόνι. Κατανοώ και πάλι λέω τις ανάγκες των κατοίκων. Θα πω ένα παράδειγμα και κατανοώ και πραγματικά θέλω να πω και συγγνώμη γι' αυτό. Ο δρόμος Αλωνίστα Ναβιτίνα είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δασικός. Δεν ανήκει ούτε σε εμάς ούτε στο Δήμο. Εμείς όμως πολλές φορές τον έχουμε καθαρίσει. Τις τελευταίες μέρες δεν μπορέσαμε να τον καθαρίσουμε όσο έπρεπε και κάποιοι επαγγελματίες στην περιοχή διαμαρτυρήθηκαν. Αυτοί έχουν απόλυτο δίκιο. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε όμως ότι και η περιφέρεια και το κράτος δεν έχει ατέλειωτες υπηρεσίες και τόσο πολύ προσωπικό και τόσο πολλά μηχανήματα. Και κάνουμε, όπως είπα και πάλι, μια ιεράρχηση των προβλημάτων. Αυτό γίνεται πάντα. Είμαστε κοντά στους πολίτες. Θέλουμε να είμαστε το αποκούμπι τους. Το αισθανόμαστε αυτό ότι είμαστε το αποκούμπι των πολιτών, αλλά και εμείς όμως πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν έχουμε ατέλειωτες υπηρεσίες. Ας λάβουν και αυτά τα μέτρα τους, ας πάρουν τις αλυσίδες τους να έχουν, γιατί όσοι κατοικούν σε ορεινά μέρη πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αξεσουάρ του αυτοκίνητου οι αλυσίδες, για να απολαμβάνουν και αυτοί το χιόνι και να πηγαίνουν πιο ασφαλείς στη δουλειά τους.